Λοιπόν, καλησπέρα σας από το κλειστό γήπεδο Μπουρναζίου. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ανώνυμους και Iron Maidan. Όλα έτοιμα για να γίνει το τζάμπολ, γίνεται το τζάμπολ. Και ξεκινάει ήδη με καραμπόλες και δυναμικά πράγματα εδώ το παιχνίδι. Στην επίθεση Ανώνυμους με ένα πολύ ωραίο τρίποντο ανοίγουν το σκορ και είναι 3-0. Από την άλλη πλευρά τώρα η Maidan, οι οποίοι έχουν κατέβει σήμερα με πεντάδα, δεν έχουν ούτε μία αλλαγή, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Εδώ βέβαια μπαίνει το καλάθι, αλλά τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα σήμερα για αυτούς, καθώς έχουν κατέβει μόνο με 5 παίκτες, ενώ οι Ανώνυμους από την άλλη, οι οποίοι σκοράρουν αυτή τη στιγμή για 2 πόντους και κάνουν το 5-2, είναι απαρτία που λέμε. Έχουν 11 παίκτες, θέλουν να πάρουν το μάτς. Στο κυνήγι της πρωτιάς του ομίλου, η Maidan απαντάνε με ένα δίποντο. Βέβαια, εδώ στην αρχή βλέπουμε προσπάθειες να γίνουν εύστοχες. Είναι πολύ εύστοχες δύο ομάδες. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Να δούμε και η κούραση πόσο θα επηρεάσει και τους Maidan. Εδώ το σούτ για 3. Αέρα από τον Μακρύ. Και στην επίθεση Ανώνυμους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να περάσουν τον μπάλα στο low post. Την προσπάθεια δεν θα βρει το στόχο από τον Κουρτέση. Οι Maidan που είναι στην επίθεση, οι οποίοι έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον φυσικά, προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Ένας μηδενισμός τους στήχησε και είναι σε σημείο που πρέπει να παλέψουν για τη θέση τους στην κατηγορία. Η προσπάθεια εδώ είναι άστοχη, το rebound και η μπάλα από την άλλη πλευρά για τους Ανώνυμους, οι οποίοι με μια γρήγορη πάσα δίνουν ένα εύκολο καλάθι στον Κουρτέση. Τα 4 το σκορ. Απ' την άλλη μια γρήγορη επίθεση, η προσπάθεια δεν θα βρει το στόχο από το Μαλτέζο. Και απ' την άλλη πλευρά γρήγορο μπάσκετ τώρα, ένα alley-oop εκεί πάρα πολύ ωραίο. Σκοράρει ο Ζουνίδης με ωραίο σπάσιμο της μέσης στον αέρα. Μια πολύ ωραία φάση εδώ από τους Ανώνυμους. Μπάλα εδώ στην κορυφή για τον Μακρύ, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο Δημήτριο τον Μακρύ, η οποία μπάλα φτάνει στο Μαλτέζο, αλλά το τρίποντο δεν θα βρει το στόχο. Στον ευνηδιασμό τώρα εκεί το Eurostep με την προσποίηση δεν έπιασε, και από την άλλη πλευρά η Iron Maidan. Σετ παιχνίδι τώρα, ο Μακρύς κάποιες τρίπλες κάτω από τα πόδια, δεν τα καταφέρνει, το κλέψιμο, και έχουμε εδώ ευνηδιασμό, αλλά έχει δοθεί εκεί μεταφορά και χάνεται η ευκαιρία. Ο Αλαφαντινός εκεί ήταν λίγο απρόσεκτος και δόθηκε η παράβαση, τρέωθηκε το λάθος. Η Maidan στην επίθεση πάλι προσπαθούν εκεί με ένα screen, η μπάλα φτάνει στο Μακρύ, ξανά εκεί για τον Μαλτέζο, ξανά Μακρύς, Μαλτέζος για 2, ωραία συνεργασία, πολύ ωραίο το καλάθι εδώ,
9-6 το σκορ. Καστρινός έκανε εκεί μια ωραία προσπάθεια, μια πολύ ωραία πάσα στον Κουρτέση, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής επιθετικά για τους ανώνυμους. Κάνει το σκορ 11-6. Η μπάλα πάει στο low post στο Γεράκο. Εκεί μια περίεργη φάση. Το κλέψιμο δεν έρχεται. Και η μπάλα τελικά παραμένει για τους Μάινταν. Έξω η μπάλα για το μακρύ, κίνηση μέσα από τον Γεράκο, ο οποίος παίρνει πλάτη, βγάζει την μπάλα έξω, ωραία μοιράζει, το σουτ για 3 στην εκνοή από το μακρύ, δεν θα βρει το στόχο, παραμένει το 11-6 και μπροστά τώρα στη δικιά τους επίθεση. Οι ανώνυμους με τον Ζουνίδη να δίνει απέναντι για το σουτ 3 πόντων, το οποίο είναι αστοχό. Φτάνει με τα πολλά στη γωνία για το σούτο Λεφαντινού, το οποίο είναι άστοχο. Το rebound όμως είναι ξανά για τους ανώνυμους. Η μπάλα φτάνει έξω και το σούτ για 3 είναι άστοχο από τον Ζουνίδη. Ξανά rebound για τους ανώνυμους. Αν συνεχιστεί αυτό θα μπει το καλάθι και μπαίνει εν τέλει από τον Κουρτέση. Γράφει το 13-6. Και από την άλλη πλευρά τώρα η μπάλα, ένα φάουλ εκεί στον Μαλτέζο. Το σουτ για 3 πίσω από τα σκριν, δεν θα βρει το στόχο, airball. Και έχουμε το πρώτο time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε από το time out με τους ανώνυμους να είναι στην επίθεση. Η πάσα στο χαμηλό post. Καλή είναι η άμυνα, καλό είναι και το τελείωμα, δεν θα μπει. Η μπάλα βγαίνει έξω, ξανά το shoot για 2, το οποίο είναι άστοχο και πάλι. Δύο προσπάθειες του Αναγνωστόπουλου, εκεί βρήκαν σίδερο και το σκορ παρέμεινε στο 13-6. Και τώρα οι Μάινταν προσπαθούν στη δικιά τους επίθεση, το λάθος όμως από το μακρύ και η μπάλα είναι και πάλι για τους ανώνυμους. Γρήγορη πάσα εδώ στον εθνιδιασμό, χάνεται η μπάλα εκεί και φεύγουν τώρα οι Μάινταν στο δικό τους εθνιδιασμό, αλλά έχουν γυρίσει τώρα οι ανώνυμους. Παρ' όλα αυτά παίρνει τη γρήγορη επίθεση εκεί ο Μαλτέζος, αλλά δεν δικαιώνεται. Εκεί έχουμε μια διείσδυση και η μπάλα βγαίνει έξω. Άλλη μια διείσδυση εκεί από το μακρύ, ο οποίος κάνει εκεί τα σλάλομ. Καταφέρει να πετύχει το καλάθι με ένα ωραίο τελείωμα. 13-8. Κρατάει την μπάλα ο Λεφαντινός, μοιράζει, το σουτ είναι πολύ άστοχο από τον Ζουνίδη. Απ' την άλλη τώρα οι Μάινταν προσπαθούν, έχουν στο low post εδώ με τον Γεράκο ένα πλεονέκτημα, αλλά το τελείωμα ήταν σκληρό. Πάσα στη weak side, πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία αυτή η φάση που καταλήγει στο σούτ του Καστρινού για 3 εύστοχο, 16-8. Η Μάιντα στην επίθεση με τον μακρύ να οργανώνει, να μοιράζει για ένα ελεύθερο σούτ του Μαλτέζου, το οποίο δεν βρήκε το στόχο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι με τη συνεργασία, το καλάθι από τον Δρακόπουλο,
το οποίο στέλνει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων στους 10-18-8 για τους ανώνυμους. Το σούτ για 2 είναι ωραίο γιατί εκεί έμεινε ελεύθερος, παρόλο που είχε παίκτη μπροστά του, η άμυνα ήταν χαλαρή και αποφάσισε να σουτάρει ο Μαλτέζος και να σκοράρει για το 18-10. Οι ανώνυμους τώρα με μια πάσα στην baseline, η μπάλα βγαίνει στην κορυφή και το σούτ είναι για 3, αλλά είναι άστοχο από το Καστρινό. Η μπάλα γυρνάει, ο Αλφαντινός δίνει στη γωνία για τον Ζουνίδη, ο οποίος σουτάρει για 3, αστοχή. Το rebound, η μπάλα καταλήγει εκεί στα χέρια των Maiden, τον Maiden μάλλον, η Maiden είναι σε κάποια συναυλία τώρα λογικά. Εκεί είναι το φάουλ, είναι δυνατό, δεν καταφέρνει ο Αλφαντινός να σκοράρει. Είναι αυτό που λέμε σωστό φάουλ, δηλαδή ένα φάουλ το οποίο τουλάχιστον δεν αφήνει τον αντίπαλο να σκοράρει, αφού θα πάρει τις βολές έτσι κι αλλιώς. Μέσα είναι η πρώτη βολή. Έξω η δεύτερη, το rebound όμως καταλήγει και πάλι στους ανώνυμους. Εδώ το παιχνίδι με πλάτη, ωραίο, ωραίο και το hook από τον Αναγνωστόπουλο, αλλά δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Έχει κάποιες ωραίες ενέργειες ο Αναγνωστόπουλος, αλλά δεν τον έχει, δεν τον αγαπάει η μπάλα σήμερα. Δεν μπαίνει μέσα. Εδώ είναι ωραία προσπάθεια, ο Γεράκος παίρνει το επιθετικό rebound και βάζει το καλάθι. Απ' την άλλη τώρα σε γρήγορη επίθεση ανώνυμους, αλλά γη χεριού στον αέρα. Δεν μπήκε και το shoot από τους Maiden για το τέλος της πρώτης περίοδου, που βρίσκει τους ανώνυμους μπροστά στο σκορ με 19-12. Λοιπόν, επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο. Την μπάλα στους Maiden, οι οποίοι έχουν πετύχει 12 πόντους και έχουν σκοράρει όλοι. Έχουν όλοι από 2 πόντους, εκτός από τον Μαλτέζο, τον Αγαμέμνον, ο οποίος έχει 4. Ισορροπία δηλαδή στο σκοράρισμά τους. Απ' την άλλη ο Κουρτέσης για τους ανώνυμους έχει 8 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ. Σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα. Το σκορ παραμένει 19-12. Το τρίποντο εδώ είναι πολύ άστοχο από τον Μακρύ. Και οι ανώνυμους φεύγουν εδώ σε μια γρήγορη επίθεση. Μπαλά από την baseline, βγαίνει στη γωνία, passing game εδώ από τους ανώνυμους. Ποιος θα πάρει το shoot, τσακώνονται εκεί ποιος θα το πάρει. Τελικά ήταν έξω το shoot, αλλά εδώ μια πολύ ωραία φάση με ένα παλικαρίσιο καλάθι εκεί από τον Αναγνωστόπουλο για τους ανώνυμους, που επιτέλους δικαιώθηκε για τις καλές φάσεις που έχει παράγει. Τώρα απ' την άλλη μπάλα για τους ανώνυμους, ωραία πάσα στον ευνηδιασμό και το εύκολο καλάθι. 23-12 το σκορ. Μαλτέζος για τον Γεράκο. Ο Γεράκος στο low post κάνει μια ωραία κίνηση, η μπάλα εκεί δεν του κάνει το χατήρι. Στον ευνηδιασμό τώρα οι ανώνυμους. Δύσκολα πράγματα. Προσπαθούν να προσφέρουν και θέαμα, γιατί όχι. Είπαμε ότι χρειάζονται την νίκη, αλλά για το θέαμα είμαστε εδώ πέρα, έτσι. Για την αγάπη του αθλήματος. Ωραίο εδώ το τελείωμα.
από το μακρύ για τους Μάιντάν. Αφήνουν το σούτ οι Μάιντάν. Ωραία εκεί η προσπάθεια. Εκεί υπάρχει φάουλ, όχι. Δεν έχω καταλάβει τι έχει δοθεί εδώ. Δεν πειράζει. Α! Δεν βαριέσαι, σου λέει. Κουτσικάκης λέει, εντάξει. Συνεννοηθείτε εσείς τι έγινε. Σου τώρα εγώ από τα 10 μέτρα να το βάλω. Και να στείλω το σκόρ στο 26-14. Και απ' την άλλη πάρα πολύ ωραίο το γκολ φάουλ το Μαλτέζο. Πολύ ωραία προσπάθεια. Παίρνει και το φάουλ. Δεν βάζει τη βολή, δεν ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο. Απ' την άλλη γρήγορα η πάσα. Στο τρέιλερ η πάσα για τον ευνηδιασμό δεν βγήκε. Απ' την άλλη τώρα ωραία η πάσα στον ευνηδιασμό για τους Μάιντάν. Κακό το τελείωμα. Τρέχουν τώρα απ' την άλλη ανώνυμους. Έχει γίνει το μάτς πάνω κάτω. Δεν παίρνει το τρίποντο εκεί και προσπαθεί να κάνει την πάσα ο παίκτης ο ανώνυμους και κάνει λάθος πάσα. Και ο Μπουτσικάκης έπρεπε να σουτάρει νομίζω, γιατί ήταν εντελώς ελεύθερος. Η πάσα ήταν κακή, έγινε το κλέψιμο και όχι μόνο έγινε το κλέψιμο. Στον ευνηδιασμό οι Μάιντάν πέτυχαν άλλο ένα καλάθι και φάουλ με το μακρύ τον Αριστομενή. Αλλαγές για τους ανώνυμους. Με συγχωρείτε, δεν ήταν καλάθι και φάουλ, ήταν μόνο φάουλ στην προσπάθεια, οπότε είναι δύο βολές. Η πρώτη μπήκε από τον μακρύ, η δεύτερη είναι άστοχη. Έλεγα ότι οι ανώνυμους προχώρησαν σε κάποιες αλλαγές. Απ' την άλλη, οι Μάιντάν και να θέλανε δεν μπορούν, γιατί στην επόμενη επίθεση τον Μάιντάν, αν δείτε τον πάγκο τους, αποτελείται από άδεια καθίσματα και κάποια μπουφάν εδώ που κρέμονται μέχρι εκεί. Βλέπετε εδώ. Άνθρωπος πάντως δεν υπάρχει. Το σουτ είναι ωραίο, αλλά είναι άστοχο. Απ' την άλλη μεριά το σλάλομ. Δεν θα μπει το καλάθι. Προσπάθησε εκεί. Πέφτουν κορμιά. Τελικά τι έχουμε, το φάουλ έχουμε στο Δρακόπουλο, που είναι για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. 26-17. Έξω η δεύτερη. Το rebound από το μακρύ. Και η μπάλα κατεβαίνει, φτάνει στο Γεράκο, παίρνει πάλι πλάτη, ξανά στο Γεράκο. Απίστευτο καλάθι και από τον Γεράκο. Την έστειλε συστημένη, άγγιχτο μέσα με ένα τρελό εκεί ανάποδο, δεν ξέρω πώς θα το πω, hook. Ένα σέρκου σότ που λέμε και στο χωριό μου. Απ' την άλλη είναι το τρίποντο εύστοχο για το γαλανάκι για τους ανώνυμους, γιατί καλό είναι το θέαμα, αλλά όλα για δύο και για τρεις μετά είναι. Γεράκος εκεί, πολύ ωραία βγάζει την μπάλα έξω, ξανά στο Γεράκο. Γεράκος γυρνάει. Άστοχη η προσπάθεια ξανά και έχουμε φάουλ. Φάουλ για να σταματήσει ο ευνηδιασμός των ανώνυμους από τον Μαλτέζο. Το πέτυχε, σταμάτησε τον ευνηδιασμό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προσέχουν και με τα φάουλ, γιατί αν αποβληθεί κάποιος, άλλος δεν υπάρχει. Το τρίποντο από τη γωνία είναι εύστοχο.
μιλάει τώρα και η κούραση, τα μαρκαρίσματα είναι λίγο ανύπαρκτα στην άμυνα των Μάιντα, που τσικάκησε σε σκόρα 13 από τη γωνία και έστειλε διαφορά στους 14. Μακρύς εκεί προσπαθεί, δεν καταφέρνει να κάνει κάτι καλό για την ομάδα του και στον εφνιδιασμό οι ανώνυμους δεν εκτελούν σε πρώτο χρόνο. Και σε δεύτερο χρόνο, παρόλο που ήταν πολύ ωραία η πάσα για το τρέιλερ που έκοψε, το λέει απ' ήταν άστοχο. Και απ' την άλλη τώρα ο Μακρύς, ή μάλλον ο Μαλτέζος, με συγχωρείτε, έκανε την προσπάθεια για τους Μάιντα, πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Ζευγάρι βολών από το Μαλτέζο. Και έχουμε το time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε το time out. Οι ανώνυμους είναι με την μπάλα στα χέρια, σε μια σετ επίθεση. Καιρός ήταν να δούμε και μια σετ επίθεση. Η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω. Η φάση στην αδύνατη πλευρά είναι καλή. Καλή είναι και η προσπάθεια του Μακρύ εκεί να κλέψει. Δεν τα καταφέρνει. Βγαίνει το ελεύθερο σουτ. Είναι άστοχες προσπάθειες των ανώνυμους. Αλλά εξακολουθούν και παίρνουν πολλά επιθετικά rebound. Τελικά αυτή τη φορά δεν θα καρποφορήσει η προσπάθεια των ανώνυμους να πηγαίνουν συνεχώς σε επιθετικά rebound. Η Μάιντεν είναι στην επίθεση από την πλευρά τους. Μπάλα χάνεται, αλλά αν δεν κάνω λάθος παραμένει στην κατοχή των Μάιντα. Μακρύς εκεί, ο οποίος έχει αρκετή ενέργεια, προσπαθεί να τραβήξει και τους υπόλοιπους. Παίρνει αρκετές προσπάθειες με drive, βάζει το κορμί του. Ηρωικός, θα έλεγε κανείς. Ο Αριστομένης Μακρύς τώρα δίνει την μπάλα μέσα στο Γεράκο, ο οποίος θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί εδώ στον εφνιδιασμό ο Κουρτέσης πέτυχε άλλο ένα καλάθι, ο πρώτος σκόρερ των ανώνυμους. Πάσα στον εφνιδιασμό είναι πάρα πολύ καλή, baseball πάσα. Και ωραίο και το τελείωμα από τον Δρακόπουλο, το κλέψιμο τώρα. Ωραία προσπάθεια, ξαναφτάνει πολλά στον Δρακόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να τελειώσει τη φάση, δεν τα κατάφερε. Και η Μάιντεν στη δικιά τους επίθεση με τον Μαλτέζο να προσπαθεί να κάνει τον drive, να παίρνει την επαφή, να παίρνει το foul και να πηγαίνει στη γραμμή των βολών για να εκτελέσει 2. 37-21 το σκορ. Αθόρυβα και σταθερά αυξάνεται η διαφορά για τους ανώνυμους και έχει φτάσει σε επίπεδα τα οποία είναι πολύ δύσκολα, θέλει κανείς να ανατραπούν, με δεδομένο το ότι οι Μάιντανς έχουν 5 παίκτες. Άστοχη δεύτερη βολή.
και το σκορ στο 37-22. Η μπάλα περνάει μέσα για τον Κορτέση, τη βγάζει έξω για το ελεύθερο σου τριών πόντων, το οποίο δεν θα βρει το στόχο. Η μπάλα φτάνει στη γωνία για τον Ζουνίδη, ο οποίος δίνει την μπάλα μέσα στο low post τον Ελευθεριάδη, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί ότι τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης για τους ανώνυμους και χρεώνεται με το λάθος την μπάλα για τους Μάιντεν. Η Μάιντεν από την άλλη πλευρά, μια ωραία πάσα, με το πόδι κόβεται. Καθυστέρησε λίγο το σφύριγμα, αλλά ήταν προφανές και τελικά το δώσαν οι διαιτητές. Η μπάλα από την επαναφορά στον Μακρύ, ο οποίος κοιτάει να περάσει την μπάλα στο Γεράκο, την περνάει στο low post και εδώ αυτό που λέγαμε, ο Γεράκος το αριστερό, όχι μόνο για το τιμόνι ίσως, δηλαδή θα λέγαμε ότι έχει χρησιμοποιήσει μόνο το δεξί. Πραγματικά το αριστερό του χέρι νομίζω δεν έχει αγγίξει την μπάλα. Γιατί όχι μόνο χρησιμοποιεί το δεξί, έχει τέτοια ευχέρεια με το δεξί που τη γραπώνει και κατευθείαν με το ένα χέρι. Δηλαδή δεν την πιάνει με τα δύο, να πεις ότι τουλάχιστον έτσι έχει ακουμπήσει η μπάλα το αριστερό του χέρι. Η προσπάθεια του Κουρτέση εκεί είναι πολύ ωραία και κάνει το σκορ 39-22 για τους ανώνυμους. Διαφορά στους 17. Γεράκος. Α, όχι, εντάξει. Τον αδείξα. Η αλήθεια είναι, εδώ είδαμε, έπιασε και με τα δύο χέρια την μπάλα. Το σούτ είναι airball από το Μακρύ. Η μπάλα είναι για τους ανώνυμους στην άλλη πλευρά. Περνάει μέσα, έξω. Το σούτ για τρεις είναι εύστοχο από τον Ζουνίδη για άλλη μια φορά, ο οποίος έχει σκοράρει αρκετά και ο Ζουνίδης. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει και τον Κουρτέση. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά έχει βάλει αρκετά καλάθια. Μακρύς εκεί παίρνει την προσπάθεια. Rebound επιθετικό από τον Γεράκο, ο οποίος βγάζει την μπάλα έξω. Το σούτ από την κορυφή, από το high post για τον Μαλτέζο δεν μπαίνει. Αλλά δεν προλαβαίνουν και οι ανώνυμους να κάνουν δικιά τους επίθεση, καθώς έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου στο 42-22. 20 πόντους μπροστά οι ανώνυμους. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού ανάμεσα στους ανώνυμους και τους Άρων Μάιντεν. Η πρώτη επίθεση είναι για τους ανώνυμους. Ωραίο εκεί το σούτ. Πολύ ωραίο σούτ από τον Μπουτσικάκη, ο οποίος στέλνει τη διαφορά στους 23 με αυτό το τρίποντο. Μπάλα περνάει στο Γεράκο με το γνωστό εκεί με το δεξί. Αλλά τι σημασία έχει, αφού καταφέρνει και πετυχαίνει το καλάθι για άλλη μια φορά. Μην ξεχνάμε και στο πρώτο ημίχρονο το αδιανόητο αυτό το καλάθι που έβαλε χωρίς να βλέπει σχεδόν. Εδώ το χούκι είναι ωραίο, αλλά είναι άστοχο. Και η μπάλα φτάνει στα χέρια του διαιτητή, ο οποίος τη δίνει για την επαναφορά των Άρων Μάιντεν, οι οποίοι είναι τώρα στη δικιά τους επίθεση, προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να σκοράρουν. Ο Μακρύς, ο οποίος κάνει το κόψιμο, δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα, όμως του φεύγει
και καταλήγει εκτός γηπέδου. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχο από τον Μπουτσικάκη, το rebound, την μπάλα στο μακρύ. Από εκεί για τον Μαλτέζο δεν περνάει πάσα, αλλά έχει βρει τελευταίος ο Μαλτέζος, ο οποίος έχει χτυπήσει λίγο και το δάχτυλό του εκεί. Με τον γνωστό τρόπο, όσοι έχουν παίξει μπάσκετ καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο βρήκε η μπάλα κάθετα το δάχτυλό του. Εδώ μια προσπάθεια ωραία, ο Γεράκος προσπαθεί να πάρει εκεί το rebound αλλά δεν προλαβαίνει, δεν τα καταφέρνει. Μπάλα ξανά είναι για τους ανώνυμους, ένα σουτ άστοχο, προσπαθεί εκεί, κάνει και τον μπλοζόν ο Κουρτέσης για το rebound, δεν τα καταφέρνει και απ' την άλλη τώρα το σουτ είναι για δύο από το Μαλτέζο αλλά είναι άστοχο. Απ' την άλλη πλευρά οι ανώνυμους θέλουν να χτυπήσουν στον ευνηδιασμό, δεν τα καταφέρνουν, πάνε σε σετ πλέον επίθεση με τον Ζουνίδη να έχει την μπάλα, να μην σουτάρει παρόλο που ήταν καυτός στο πρώτο ημίχρονο, να τη δίνει και κάτι ξέρει που την έδωσε, γιατί ο Στεφανάτος έβαλε ένα όμορφο καλάθι και στείλε διαφορά στους 23 και πάλι. Γεράκος για το Μαλτέζο. Μαλτέζος κάτι σαν σέντρα σούτ που λέμε στο ποδόσφαιρο. Τα πάσα ήταν σούτ, κανείς δεν ξέρει. Εδώ είναι το καλάθι και φάουλ από τον Κουρτέση, ο οποίος σε κατάσταση ευθυδιασμού έφτασε να είναι κατά το καλάθι με την μπάλα στα χέρια. Δύσκολα εκεί σταματιέται. Δυνατό κορμί, ψηλός. Βάζει το καλάθι, παίρνει το φάουλ, θα εκτελέσει μια βολή. Η οποία όμως δεν θα βρει το στόχο, αλλά το rebound για άλλη μια φορά εκεί, το rebound από τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει πάει σε πολλά θετικά rebound και θα πετύχει και το καλάθι με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Απ' την άλλη εδώ η προσπάθεια είναι εύστοχη από το μακρύ. Οι Maidans που έχουν δύο μακρύδες και δύο Μαλτέζους. Δηλαδή εδώ ένα εξαιρετικό κοντρόλ με το στήθος. Τι λέγαμε πριν για σέντρα σουτ. Τώρα είχαμε και κοντρόλ με στήθος. Η μπάλα απέναντι. Διαρκεί αρκετά αυτή η επίθεση εδώ των ανώνυμους και τελικά η μπάλα είναι εκτός για τους Maidan. Έλεγα ότι οι Maidan φτάνει που είναι 5, έχουν και δύο μακρύδες και δύο Μαλτέζους. Εδώ η προσπάθεια είναι πολύ ωραία και μπαίνει το καλάθι στον εκδιασμό του Στεφανάτο με ένα τελείωμα με lay-up. Με το πόδι εδώ έχει διώξει την μπάλα ο Κουρτέσης και η επαναφορά από το πλάι για τους Maidan. Περνάει μακρύς, πολύ ωραία προσπάθεια. Τελείωμα επίπεδου. Όχι αστεία. Κατά την άλλη ανώνυμους. Κακή πάσα. Κλέβει εκεί ο Μαλτέζος και φτάνει μέχρι το τέλος. Δεν καταφέρνει όμως να βάλει το καλάθι και ο Κουρτέσης θα πάει μέχρι το αντίπαλο καλάθι για να σκοράρει ο ίδιος και να αυξήσει τη διαφορά στους 27 πλέον.
Μακρύς παίρνει την πρωτοβουλία, βγάζει την μπάλα έξω, επιστρέφει την μπάλα σε εκείνον. Το σούτ είναι ελαφρώς αδύναμο και δεν έρχεται το καλάθι. Εδώ είναι ωραίος ο εχνιδιασμός. Πήθε σαν τρέιλερ εκεί ο Κουρτέσης και έβαλε κι άλλο καλάθι. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν είναι εκείνος ο πρώτος σκόρερ και ο MVP του παιχνιδιού. Εδώ έπασα η τρίπλα, με συγχωρείτε, πίσω από την πλάτη. Την μπάλα ξανά στον Κουρτέση που εκεί χάνει ένα εύκολο. Δεν πειράζει, συγχωρείτε. Τόσο έχει βάλει. Απ' την άλλη πάσα έρχεται ο Μακρύς τελευταία στιγμή και την διώχνει. Και έχουμε time out. Είναι 4 λεπτά να απομένουν για το λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστροφή από το time out και οι ανώνυμους σε άλλη μια επίθεση, άστοχο το σουτ και στον εφνιδιασμό. Τρέχει τώρα ο Μαλτέζος και αφήνει την μπάλα στο καλάθι πολύ όμορφα. Όπως άκουσα εκεί να λένε, η Μάιντα μεταξύ τους λειτουργήσε το time out. Πραγματικά φάση βγαλμένη από το μπλοκάκι του προπονητή. 4-5 το φάουλ εκεί. Η προσπάθεια ήταν ωραία για άλλη μια φορά από τον Αναγνωστόπουλο, αλλά άστοχη. Έχει ωραίο στήλο ο Αναγνωστόπουλος στο hook που κάνει. Ωραίο finger roll. Είναι γλυκά τα τελειώματά του. Πιο γλυκά θα ήταν να μπαίνανε βέβαια κιόλας. Κάποια μπήκανε, κάποια δεν μπήκανε. Αλλά δεν ξέρω, έχει γίνει το που λένε. Εδώ ο Μακρύς κάνει την τάπα. Το σουτ για τρεις όχι. Αναγνωστόπουλος ξανά. Ωραίο εδώ το τελείωμα. Άστοχο. Θα μου πείτε πώς γίνεται να είναι ωραίο και άστοχο. Είπαμε, δε, έχω πρόβλημα. Έχω πάθει πρόβλημα με τον Αναγνωστόπουλο. Μ' αρέσει το τελείωμα που κάνει. Μ' αρέσει το hook. Κουρτέσης. Βγάζει την μπάλα στην κορυφή. Θα το δοκιμάσει ο Ελευθεριάδης, αλλά δεν θα το βάλει. Και απ' την άλλη εφνιδιασμός για τους Μάιντεν. Δεν θα πάνε σε γρήγορο παιχνίδι, δεν έχουν και τις ανάσες πλέον. Μακρύς παίρνει το screen, δίνει στο Γεράκο μέσα, για να δούμε. Η κίνηση αυτή δεν το έχει πιάσει σήμερα του Γεράκου, έχει σταματηθεί όλες τις φορές που την έχει επιχειρήσει με το fade away. Και οι ανώνυμους είναι στην επίθεση, δεν σκοράρουν. Και η πάσα δεν ήταν και πολύ καλή. Μάιντα στην επίθεση, ο Μαλτέζος θα δεχτεί μια τάπα εκεί και θα δώσει την κατοχή για άλλη μια φορά στους ανώνυμους. Αναγνωστόπουλος. Ωραία πάσα εκεί για το κόψιμο του Ελευθεριάδη, αλλά δεν την περίμενε. Ο Ελευθεριάδης ίσως του φύγε πίσω από τα χέρια. Θα ήταν μια ωραία φάση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μακρύς ζητάει ένα screen. Ποιος να έρθει τώρα εκεί πέρα. Οπότε πάει μόνος του. Κάνει εκεί τα δικά του. Και καταφέρνει και σκοράρει για άλλη μια φορά. Εξαιρετικός ο Μακρύς σήμερα. Αναγνωστόπουλος.
μία από τις γνωστές ωραίες κινήσεις του με την πλάτη. Δεν θα πετύχει αυτή τη φορά το καλάθι, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Η διαφορά στους 25 πόντους για τους ανώνυμους. Εδώ με μια περιπέτεια η μπάλα καταλήγει στο καλάθι από τη βολή του Αναστόπουλου. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Προσπάθησαν εδώ να περάσουν την μπάλα στο low post, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και επαναφορά είναι όμως για τους ίδιους και πάλι. Η πάσα δεν περνάει πάλι στο low post. Και τώρα φεύγουν 2-2. Η πάσα πίσω για τον Κουρτές που ήρθε ως τρέιλερ. Πολύ ενέργεια, πολύ αθλητικότητα από τον Κουρτέση. Κυνήγησε τη φάση και ανταμείφθηκε. 3 δευτερόλεπτα μένουν για να δούμε εδώ. Θα πάρει το σούτ από το κέντρο. Δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα τα καταφέρει ο Στεφανάτος για τους ανώνυμους. Και έχουμε λήξει της 3 περίοδου. Μία περίοδος απομένει για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες για την τέταρτη περίοδο. Με τους Μάιντα να έχουν την μπάλα. Η διαφορά έχει φτάσει στους 29 πλέον. Έχει ξεφύγει για τα καλά. Μακρύς εδώ κόβει. Μια πάρα πολύ ωραία προσποίηση. Παρά λίγο να χτυπήσουν εκεί, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Ο Μακρύς σκόρανε βέβαια. Το σούτ εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο από τον Στεφανάτο για τους ανώνυμους. 63-34 το σκορ, μια σου και μία μου. Το κλέψιμο εκεί και ο ευνηδιασμός. Δεν θα μπει το καλάθι για τους ανώνυμους. Από την άλλη πλευρά η Μαϊντανό με ένα ωραίο τρίπο του Μαλτέζου εκεί, μια πολύ ωραία φάση. Το σούτ από την κορυφή για 3 είναι άστοχο για τους ανώνυμους, αλλά η μπάλα πάει στην γωνία για άλλο ένα ελεύθερο σούτ τριών πόντων που είναι και πάλι άστοχο. Ο Αναγνωστόπουλος είναι μέσα και την για τον Στεφανάτο από την άλλη πλευρά, που αυτός θα στοχίσει. Δεν παίζει ο Στεφανάτος. Στοχή για 3 και στέλνει τη διαφορά ξανά στους 29. Μακρύς φτάνει η μπάλα στο Γεράκο, ο οποίος παίρνει την εσωτερική εκεί στη baseline, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει. Και απ' την άλλη ο εθνιδιασμός για τους ανώνυμους. 68-37. Πλέον νομίζω ότι η κούραση έχει καταβάλει για τα καλά τους Μάιντεν. Οι οποίοι εδώ Γεράκος καλάθι και φάουλ. Φανταστικό καλάθι και φάουλ εδώ το Γεράκο. Αλλά αυτό που έλεγα είναι ότι η Μάιντεν δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι 5. Είναι ότι σήμερα είχαν την αδυχία να βρουν και εντελώς πλήρης τους ανώνυμους, οι οποίοι έχουν 11 παίκτες. Ναι, εντάξει, όχι εντελώς, αλλά 11 παίκτες είναι σχεδόν 12 που λέμε.
οπότε έχουν την ευτυχία να έχουν πάρα πολλές ανάσες. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι βρήκα μια ομάδα απέναντι η οποία είχε 7 παίκτες ας πούμε ή 8. Έχουν 11. Εδώ πρέπει να έχουμε βήματα. Ναι, είναι βήματα από τον Κεράκο. Το καλάθι τώρα για τους ανώνυμους. Λοιπόν, ο Κουρτέσης έχει καθίσει στον πάγκο έχοντας 20 πόντους και είναι μακράν του δευτέρου ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Εδώ μια πάσα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ήταν για λίγο. Μπορεί να ήταν για αλλιούπ. Εδώ απ' την άλλη τώρα έχει γίνει το παιχνίδι τώρα πάνω κάτω, δεν τους προλαβαίνουμε. Και άλλη πάσα για αλλιούπ. Με ένα touch εκεί πολύ θα λέγαμε θύμισε βόλεϊ εκεί αυτή η επαφή, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Το shoot για 3, το rebound, το επιθετικό, το follow. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Ξανά η προσπάθεια εδώ με τον drive. Η μπάλα βγαίνει έξω στη γωνία. Το shoot είναι για 3, είναι άστοχο. Και ο Κεράκος θα πάρει το rebound για να δώσει άλλη μια ευκαιρία στους Μάιντα να σκοράρουν. Με το μακρύ, ο οποίος κάνει τη διείσδυση. Εκεί όμως θα δεχτεί την τάπα το Καλανάκι, ο οποίος δεν καταλαβαίνει από κούραση και τέτοια. Δεν θα λυπηθεί κανέναν. Έχει μπει φρέσκος και είναι έτοιμος να θερήσει. Εδώ έρχεται βέβαια το καλάθι και τους Μάιντα. Ξεχασμένος εκεί στην πλάτη την άμυνα. Τι έχει γίνει εδώ? Ένας χαμός. Η προσπάθεια, η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Μετά η δεύτερη αλλοιώθηκε, χτύπησε η μπάλα και στη Στεφάνη. Τελικά μέσα σε όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι ένα φάουλ από τους Μάιντα, το οποίο έστειλε τον Αλεφαντινό στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Εξεβολή και η Μάιντα ξανά στην επίθεση. Η μπάλα περνάει μέσα στο Γεράκο, ο οποίος προσπαθεί, μια πάσα εκεί πίσω από την πλάτη. Ένα τελείωμα πολύ άστοχο εκεί από το Μαλτέζο. Κουρτέσης που μπήκε, πήγε να βάλει ένα καλάθι, αλλά σταματήθηκε με φάουλ. Δεν χορταίνει ο Κουρτέσης. Θέλει κι άλλο. Στοχίζει πολύ. Στην πρώτη βολή. Για να δούμε, θα ολοκληρώσει το ζευγάρι. Ναι, βάζει για τη δεύτερη ο Κουρτέσης. Στοχο ζευγάρι βολών. Εδώ μια καραμπόλα, η μπάλα είναι για τους ανώνυμους τελικά. Ανώνυμους οι οποίοι κυνηγάνε την πρωτιά στον όμιλο και κατέβηκαν πλήρης, ήθελαν οπωσδήποτε
να κερδίσουν αυτό το match. Δεν ξέρω αν γνώριζαν ότι θα κατέβουν με τέτοια Αλεξανδρία ή Μάιντεν. Αλλά και να μην το γνώριζαν και να το γνώριζαν, εκείνοι νομίζω θα κατέβαιναν και πάλι με απαρτία, γιατί δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα μάτς μέχρι το τέλος. Απ' την άλλη, Μάιντεν, έτσι όπως το πάνε, κινδυνεύουν πλέον πάρα πολύ να χάσουν την κατηγορία και να έχουν τον υποβιβασμό. Επαναφορά γίνεται, ο Μαλτέζος προσπαθεί να σουτάρει, δεν τα καταφέρνει, και από την άλλη πλευρά πάσεις πίσω από την πλάτη εκεί, τελικά η μπάλα φτάνει με κάποιο τρόπο στο Δρακόπουλο, ο οποίος σκοράρει. Γρήγορη πάσα εκεί για τον Μακρύ, τον αριστομένη Μακρύ που σουτάρει για τρεις και δικαιώνεται για την επιλογή του. Ωραίο τριποντάκι. Και πάει να κλέψει και την μπάλα εδώ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και εδώ έχουμε το καλάθι για τους ανώνυμους. Και από την άλλη πλευρά η προσπάθεια των Μάιντεν δεν θα βγει. Εδώ εντάξει, το μάτς έχει πλέον γίνει σκορποχώρη η κατάσταση εδώ. Πάνω κάτω η μπάλα, λάθη, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα εννοώ στο κομμάτι του να περιγράψει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο, γιατί η κατάσταση είναι λίγο ανεξέλεγκτη πλέον. Εδώ οι ανώνυμους ξανά φεύγουν στο transition, ένα ωραίο γύρο στεπάκι εκεί από το Στεφανάτο και το καλάθι για 2 πόντους. 78-44, η διαφορά είναι πλέον στους 34. Και να δούμε πού θα φτάσει, γιατί αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον πλέον σε αυτό το match. Χάνεται εδώ το καλάθι, χάνεται και άλλο καλάθι. Με την τρίτη θα τα καταφέρει ο Καστρινός να σκοράρει για τους ανώνυμους. 80-44. Η κούραση είναι εμφανής στα πρόσωπα των Μάιντεν. Βέβαια ο Μακρύς δεν νοιάζεται και πολύ για την κούραση. Μα αφήσατε, σου λέει, ελεύθερο, πάρτε το. Πάρτε το. Πάρτε το, δεν σας νοιάζει και ιδιαίτερα, αλλά απαντάει εδώ όμως. Απαντάει εδώ όμως ο Καστρινός. Να που παρόλο που δεν έχουμε ενδιαφέρον πλέον, βλέπουμε κάποια τρίποντα. Και ο Μαλτέζος, ο οποίος δεν ήθελε να κάνει τρίποντο, μπήκε λίγο μέσα για να σουτάρει για δύο. Από το high post δεν τα καταφέρνει. Κάποιες τρίπλες εκεί. No look πάσα και έρχεται το καλάθι τελικά από το Στεφανάτο. Η προσπάθεια για τους Μάιντεν είναι άστοχη. 40 δευτερόλεπτα και κάτι μένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Το alley-oop εκεί δεν βρίσκει στόχο, αλλά έρχεται και παίρνει το rebound ο Φιλατζής και βάζει το καλάθι.
Λήξτε το λένε, λήξτε το. Γεράγκος έξω. Τέλος λοιπόν, δίνουν τα χέρια δύο ομάδες, 87-47. Έκλεισε στρογγυλά η διαφορά στους 40 πόντους. Όπα, 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 εδώ τι γίνεται. Αμάν. Έφυγε και ο Ζουνίδης. Σαν τάβρος μενόμενος στον ευνηδιασμό. Αλλά σταμάτησε. Τέλος πάντων, 87-47. Διαφορά 40 πόντους για τους ανώνυμους που παίρνουν την νίκη. Και η Μάιντεν δυσκολεύονται πλέον για την παραμονή τους στην κατηγορία. Καλό σας βράδυ.